ήταν μια εκδήλωση κατάθεσης ψυχής και από εσάς και από τους ανθρώπους που την ήξεραν, αλλά και από τους ασθενείς, των οποίων η πρωτοβουλία ήταν προκειμένου να διεξαχθεί η συγκεκριμένη εκδήλωση. Ακριβώς. Αυτό είναι το ιδιαίτερο, ότι ήταν μια πρωτοβουλία και συμμετοχή στην οργάνωση, αλλά και πρωτοβουλία των ασθενών, των εξυπηρετούμενων από την κλινική, από τους ανθρώπους που γνωρίσαν τη Μαρία Ρουσομουστακάκη, και με συμμετοχή από γιατρούς και ασθενείς από πολλά μέρη της Κρήτης, αλλά και από μέρη της Ελλάδας. Η Μαρία Ρουσομουστακάκη είναι μια γιατρός της κλινικής μας, που ήταν για πάνω από 15 χρόνια ενεργός, η οποία πέθανε πριν από 7 χρόνια, και που χρωστάμε στην μνήμη της και η ονοματοδοσία μιας αίθουσας, που εξάλλου έχει και συμβολικό χαρακτήρα, γιατί είναι μια αίθουσα όπου στεγάζει τις δραστηριότητες των κλινικών μελετών, πρωτότυπων κλινικών μελετών, που γίνονται ακριβώς για τους γιατρούς με τις χρόνιες, για τους ασθενείς με τις χρόνιες παθήσεις του εντέρου, και επίσης που μια αίθουσα όπου γίνεται η συνέντευξη με αυτούς τους ασθενείς τους χρόνιους και οι πρώτες εγχύσεις των βιολογικών παραγόντων. Παρένθεση. Στη γαστρεντερολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου δόθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, χορηγήθηκε το φάρμακο και στη συνέχεια τα υπόλοιπα φάρμακα που λέγονται βιολογικοί παράγοντες και τα οποία έχουν αλλάξει την ζωή των ανθρώπων με ελκώδη κολίτιδα και νόσο του Κρόν. Είναι κάτι που πρέπει να θυμόμαστε, γιατί η κλινική αυτή που έχω την τιμή να υπηρετώ ως διευθυντής είναι μια κλινική που έχει πολύ σημαντικό έργο και θέλω να το θυμόμαστε. Και ξέρω ότι οι άνθρωποι εδώ στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, το θυμούνται, αλλά καλό είναι να το υπογραμμίζουμε. Τι θέλω να πω. Είναι μια πανεπιστημιακή κλινική. Έχει από τους γιατρούς που έχει εκπαιδεύσει, είναι πολύ στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο, στη Ζητία και φυσικά και στο Ηράκλειο, που είναι ενεργοί γιατροί, γαστρεντερολόγοι. 2 καθηγητές γαστρεντερολόγοι στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, 1 καθηγητής γαστρεντερολόγος στη Mayo Clinic στις Ηνωμένες Πολιτείες και 1 καθηγητής γαστρεντερολόγος φαρμακολογία στο Πανεπιστήμιο της Αλεξανδρούπολης. Πέρα από τους άλλους γιατρούς, τους ειδικευμένους γαστρεντερολόγους που δρούν στην Θεσσαλονίκη, στην Κομοτηνή, στην Καβάλα, σε πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο. Πάντως, μιας και μιλάμε για γαστρεντερολογικές παθήσεις, και εκεί θέλω να μείνω, γιατί θέλω να μείνω και στο εξαιρετικό έργο που παράγει καθημερινά η γαστρεντερολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου. Είναι ένα τμήμα το οποίο έρχεται σε άμεση επαφή τελικά με τους ασθενείς και πολλές φορές εκτελείται και χρέη ψυχολόγου. Δένεστε με τους ασθενείς σας, γιατί όταν μιλάμε για γαστρεντερολογικές παθήσεις, οι οποίες είναι χρόνιες, φαντάζομαι σε καθημερινή βάση έρχεστε αντιμέτωποι και με τις προσωπικότητες των ατόμων και όχι μόνο με το πρόβλημά τους. Και εκεί έγκυται το γεγονός ότι το έργο σας είναι τόσο δυναμικό και τόσο απαραίτητο. Ευχαριστώ που το τονίζετε αυτό. Θέλουμε και εμείς να το τονίζουμε, και ιδίως με τις χρόνιες παθήσεις, αλλά όχι μόνο. Να τονίσουμε τη βοήθεια που έχει αυτό το παλιό, η παλαιά αρχή, η αρχαία αρχή του γιατρού που είναι δίπλα στον άρρωστο, που συζητάει με τον άρρωστο, που ακούει προσεκτικά τον άρρωστο, που δίνει σημασία στην ιστορία του και που μέσα από αυτό, από αυτή την ανθρώπινη επικοινωνία, έχει και το και καλύτερο αποτέλεσμα και σε όλες τις άλλες παραμέτρους. Παράδειγμα, ένα είναι οι χρόνιες παθήσεις που είπαμε. Υπάρχει ένα ιατρείο που γίνεται 2 φορές την εβδομάδα χρονίων φλεγμονωδών παθήσεων του εντέρου, δηλαδή ελκώδης κολίτιδα και νόσος του Κρόν. Άλλες χρόνιες παθήσεις είναι οι πατοπάθειες. Υπάρχει στην Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική ιατρείο ειδικό για την κύρωση, για τις χρόνιες πατοπάθειες, όπως και ιατρείο για την μεταμόσχευση στις παθήσεις του ύπατος, μεταμοσχεύσεις ύπατος. Είναι το κέντρο αναφοράς της Κρήτης και των Δωδεκανήσων για την καταγραφή και τη συμμετοχή αρρώστων με προχωρημένη υπατική νόσο που χρειάζονται μεταμόσχευση. Τα κέντρα στην Ελλάδα είναι 2, το παλαιότερο Θεσσαλονίκη και τώρα πρόσφατα υπάρχει και στην Αθήνα, και μέσω του κέντρου μας, μέσω του ιατρείου μεταμοσχεύσεων, συνδέονται οι ασθενείς αυτοί, οι χρόνιοι ασθενείς αυτοί, με την δυνατότητα για μεταμόσχευση ύπατος. Μια άλλη ιστορία με χρόνιες παθήσεις είναι
η εξάρτηση από το αλκοόλ και τα πολλαπλά προβλήματα που έχουν σχέση με το αλκοόλ. Τα έχουμε συζητήσει και πολλές φορές, κύριε Μουζά, αυτά τα θέματα. Το ιατρείο λοιπόν αυτό, έτσι, πάλι η γαστρολογική κλινική, είναι η μόνη πανεπιστημιακή γαστρολογική κλινική στην Ελλάδα, η οποία έχει ένα τέτοιο ειδικό ιατρείο που βοηθάει τους ίδιους τους ασθενείς αλλά και τις οικογένειές τους με προβλήματα χρόνια από το αλκοόλ. Ένα άλλο ειδικό ιατρείο, μιλάμε για τα ειδικά, τα εξειδικευμένα, είναι το ιατρείο της διατροφής. Θα έχετε ακούσει περιπτώσεις που χρειάζονται χορήγηση της τροφής μέσα από τη λεγόμενη γαστροστομία, δηλαδή που δεν μπορούν να καταπιούν για κάποιο νευρολογικό νόσημα συνήθως. Mm-hmm. Πάλι υπάρχει αυτή η δυνατότητα και η υποστήριξη της διατροφής. Τέλος, υπάρχει και το ειδικό ιατρείο για τις παθήσεις των χοληφόρων και του παγκρέατος. Θα έχετε ακούσει για την ERCP, μια επέμβαση που γίνεται όταν έχουμε στο σωληνάκι της χολής, στο χολιδόχο πόρο, πέτρες, τη σφιχτροτομή, η δυνατότητα με έναν υπέρηχο που γίνεται ενδοσκοπικά να πάρουμε βιοψίες, να διαγνώσουμε καρκίνους σοβαρούς που μπορούς πολύ έγκαιρα να βοηθήσεις. Mm-hmm. Όλες αυτές λοιπόν οι δυνατότητες προσφέρονται στους ανθρώπους της Κρήτης και το τονίζω γιατί είμαι περήφανος που υπηρετώσα μια τέτοια κλινική, στη γαστρολογική κλινική στο Πανεπιστημιακό. Πρόκειται μέσα στη χρονιά αυτή, στο 2020, να γίνει η επέκταση του ενδοσκοπικού τμήματος, που είναι το μέρος όπου γίνονται οι ενδοσκοπήσεις, οι πολυπεκτομές που θα έχετε ακούσει και που ξέρουν πολλοί. Κάτι που σημαίνει ότι θα εξυπηρετήσει, συγγνώμη που σας διακόπτω, και μεγαλύτερο εύρος ασθενών. Βεβαίως. Ήδη εξυπηρετεί πολύ μεγαλύτερο εύρος ασθενών, διότι σημαντικό, οι δυνατότητες που γίνονται με το ενδοσκοπικό υπέρηχο που δεν υπήρχαν μέχρι πρόσφατα και οι επεμβατικές δυνατότητες έχουν προσφέρει τόσες δυνατότητες που υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση από τα αντίστοιχα άλλα νοσοκομεία. Γι' αυτό έχει σχεδιαστεί και ελπίζω και με την καινούργια διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου μέσα στο 2020 αυτή η ανάγκη που είναι ζωτική ανάγκη και για τους ανθρώπους με καρκίνο και για τους ανθρώπους με χρόνιες παθήσεις που έχουν σχέση με ενδοσκοπήσεις, αυτή η ανάγκη να εκπληρωθεί μέσα από αυτή την επέκταση του ενδοσκοπικού τμήματος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Μάλιστα. Θέλω να σας πάω λίγο στα ενδότερα, γιατί σε μια συζήτηση που είχαμε και την Κυριακή από κοντά, μιλήσαμε για το κομμάτι ενός πολύ σημαντικού θέματος υγείας και αφορά βεβαίως τον καρκίνο του παχαίως εντέρου. Νομίζω είναι σε βαθμό θνησιμότητας η τρίτη περίπτωση που οδηγεί σε θάνατο τελικά τους περισσότερους οι οποίοι πάσχουν από καρκίνο του παχαίως εντέρου. Ωστόσο, υπάρχει αισιοδοξία από το γεγονός ότι αν υπάρξει σωστή πρόβλεψη, τότε τα πράγματα να αλλάξουν τροπή. Πάρα πολύ σωστά. Ξέρετε, υπάρχουν διάφοροι καρκίνοι που υπάρχουν προληπτικά μέτρα. Ο καρκίνος, ας πούμε, στους άντρες του προστάτη. Τι κάνεις? Κάνεις κάθε χρόνο μια ειδική εξέταση που λέγεται PSA. Αν είναι αυξημένο, ο ουρολόγος θα κρίνει αν θα χρειαστεί μια βιοψία, αν η βιοψία χρειαστεί επανάληψη, αν θα χρειαστεί ή όχι να περιμένεις να κάνεις εγχείρηση. Το αντίστοιχο με το τεστ Παπα-Νικολάου. Το κάνεις κάθε χρόνο, κοιτάζεις αν χρειάζεται μια παρέμβαση, το παρακολουθεί ο γυναικολόγος ή όχι, γίνεται ή περιμένεις. Το αντίστοιχο με τον καρκίνο του μαστού, αν χρειαστεί θα το ξαναδείς, θα κάνεις μια βιοψία. Με τον καρκίνο του παχαίως εντέρου τα πράγματα ευτυχώς είναι πάρα πολύ απλά. Γιατί? Γιατί κάθε καρκίνος προέρχεται από έναν πολύποδα. Mm-hmm. Το οποίο τι σημαίνει? Για να μην φτάσει ο καρκίνος πρέπει να βρω τον πολύποδα. Να βρω τον πολύποδα και να τον τελειώσω, να εξαφανίσω, δηλαδή να τον βγάλω, να κάνω πολυπεκτομή, να τον αφαιρέσω. Δηλαδή έχεις μία προληπτική εξέταση που δεν είναι μόνο υπάρχει κίνδυνος να γίνει κάτι, αλλά πρώτον βρίσκεις ότι υπάρχει κίνδυνος να γίνει κάτι και δεύτερον εξαλείφεις αυτό το κίνδυνο. Αυτό είναι καταπληκτικό, δηλαδή είναι εξαιρετική περίπτωση η πρόληψη που μπορεί να γίνει στον καρκίνο του παχαίως εντέρου μέσα από την κολονοσκόπηση. Αυτό και θέλετε... επανερχόμαστε στο ενδοσκοπικό. Στο ενδοσκοπικό, αυτό που λέγαμε και προηγουμένως. Αυτό που λέγαμε να πω και κάτι άλλο προσωπικό, μου έχει κάνει πολύ εντύπωση, γιατί δουλεύω πολλά χρόνια στην Κρήτη, είναι γύρω στα 30 τώρα, ότι έχει αλλάξει, και χαίρομαι πολύ αυτό, η νοοτροπία
των κριτικών για την πρόληψη. Παλιότερα θυμάμαι η κολονοσκόπηση σαν εξέταση ήταν μια εξέταση που προκαλούσε ή αστεία σχόλια, ναι, που δείχνουν αμηχανία, είτε δεν θέλω να ξέρω να φύγω. Τώρα, και μου κάνει πολύ εντύπωση και το λέω πολύ θετικά, βλέπω άντρες που οι παρέες τους, ξέρετε, οι παρέες, το καφενείο, πώς τα σχολιάζουν αυτά καμιά φορά, έρχονται διότι ήρθε ο φίλος του. Και αυτό είναι μια πολύ καλή αλλαγή που τη βλέπουμε τα τελευταία 10 χρόνια κάτω από τα μάτια μας να γίνεται στην Κρήτη και πραγματικά χαίρομαι γι' αυτό. Mm-hmm. Μάλιστα. Η πρόληψη λοιπόν θα σώσει ζωές, δεν το συζητώ. Φαντάζομαι καρκίνος του παχαίου σεντέρου, ο οποίος από ό,τι διάβασα, διαψεύστε με αν κάνω λάθος, εντοπίζεται πλέον και σε ηλικίες μικρότερες από ό,τι παλαιότερα και κάτω των 40 ετών. Mm-hmm. Άρα είναι επιτακτική ανάγκη πλέον. Ωραία. Καλά κάνετε που το λέτε αυτό. Ξεκίνησε η υπόθεση της πρόληψης του καρκίνου, ναι, με κάτι αντίστοιχο όπως τον έλεγχο για το μαστό ή τον έλεγχο για τον προστάτη, με μία μέθοδο διαγνωστική που βρίσκει αν έχεις ή όχι αίμα στα κόπρανα που δεν φαίνεται με το μάτι. Έτσι λέγεται χαιμοκούρτ, δηλαδή το κρυμμένο αίμα που δεν φαίνεται στο μάτι. Mm-hmm. Και αυτοί που είχαν το τεστ αυτό θετικό, δηλαδή προηγείται ένα τεστ σαν ένα πληθυσμό, αυτοί που είναι θετικό, δηλαδή αυτοί που έχουν μη ορατό αίμα στα κόπρανα, που σημαίνει υποψία για καρκίνο, για πολύποδα, για κάτι που ματώνει μέσα στο έντερο, αυτοί υποβάλλονται σε κολονοσκόπηση, δηλαδή στο δεύτερο στάδιο. Τώρα, τι λέμε, ποια είναι η απλή οδηγία, γιατί οι οδηγίες πρόληψης πρέπει να είναι απλές. Λέμε, μετά τα 50 κάνε μία κολονοσκόπηση, είτε είσαι άντρας, είτε είσαι γυναίκα. Πριν από 10 χρόνια λέγαμε μετά τα 60. Είναι αυτό που λέτε ότι άλλαξε η αντίληψή μας για την καλύτερη πρόληψη κατεβάζοντας το όριο που συνιστούμε την πρώτη κολονοσκόπηση. Η πρώτη είναι και η πιο σημαντική. Θέλω ένα σχόλιο σας, μιας και φαντάζομαι στο επίκεντρο βεβαίως και της γαστρεντερολογικής κλινικής βρίσκονται και οι ιδιοπαθείς φλεγμονώδης νόση του εντέρου. Μιλάμε για την νόσο Crohn, μιλάμε βεβαίως και για την ελκώδη κολίτιδα, δύο δύσκολα αυτοάνοσα. Και θέλω λίγο πριν κλείσουμε, γιατί ο χρόνος δυστυχώς πιέζει, θα μπορούσαμε να πούμε πολλά περισσότερα, να στείλουμε και το μήνυμα, καθώς είναι κάτι που επίσης μπορεί να σωθεί. Φυσικά. Στο θέμα αυτό, της ελκώδης κολίτιδας και της νόσου του Crohn, πέρα από το μέρος το ιατρικό, που πραγματικά έχει μεγάλη εξέλιξη και η κυριότερη εξέλιξη ήταν αυτή η οικογένεια των καινούργιων φαρμάκων που τα λέμε βιολογικά φάρμακα, ναι, που είπαμε πριν με τη Μαρία Ρουσομοστακάκη, ήταν η πρώτη γιατρός που στην Ελλάδα ξεκίνησε την εφαρμογή του φαρμάκου αυτού. Με τα φάρμακα αυτά αλλά και με περισσότερες γνώσεις που έχουν γίνει από εμάς, από την ιατρική κοινότητα δηλαδή, γνωστές, έχουμε βελτίωση σε αυτό που λέμε ποιότητα ζωής. Να ζεις καλύτερα έχοντας μια χρόνια πάθηση. Ζεις σήμερα πολύ καλύτερα και πολύ πιο με καλύτερη ποιότητα, έτσι, από ό,τι παλιότερα. Παράλληλα, θέλω να το υπογραμμίσω αυτό, οι ίδιοι οι ασθενείς με τη δικιά τους πρωτοβουλία και φυσικά και σε συνεργασία με τους γιατρούς, αυτό είναι αυτονόητο, αλλά με τη δικιά τους πρωτοβουλία οργανώνονται σε συλλόγους αυτοβοήθειας ή σε συλλόγους ενημέρωσης που παίζει ρόλο και το ίντερνετ εδώ, που ενημερώνουν έναν καινούργιο ασθενή, γιατί ξέρετε, έχω μια καινούργια πάθηση. Μου λέει ότι θα είναι χρόνια. Έχω κάποια κρίση, έτσι, κάποια υπαρξιακή κρίση. Έχει πάρα πολύ σημασία. Μια αλληλοστήριξη, έτσι. Ακριβώς, κάποιος που το έχει περάσει περισσότερο. Και τώρα είναι έμπορος, είναι αθλητής, κάνει κανονικά τη ζωή του, να μου πει δύο λόγια για να καταλάβω και εγώ ο νέος ασθενής με μια χρόνια πάθηση, μάλιστα, να καταλάβω ότι το πράγμα είναι απλό, αρκεί να προσέξω το α, το β και το γ. Αυτό, ο ρόλος δηλαδή των ίδιων των ασθενών είναι πάρα πολύ σημαντικός και χαιρόμαστε που έχουμε τέτοιους σπουδαίους ασθενείς. Χαίρομαι εγώ που προλάβαμε μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα να στείλουμε το μήνυμα της πρόληψης με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και επιφυλάσσουμε βεβαίως ενδοσκοπικά, για να χρησιμοποιήσω και ιατρικό όρο, να τα ξαναπούμε στην πορεία και για πιο εξειδικευμένα θέματα, γιατί πολλοί είναι τηλεθεατές που στο άκουσμα ενός αυτοάνωσου, ενός καρκίνου
στα πρώιμα στάδια του παχαίου εντέρου θα ανησυχήσει και θα χάσει τη γη κάτω από τα πόδια του. Επομένως, οι ειδικοί όπως εσείς, κύριε Μουζά, νομίζω είστε το κατάλληλο άτομο για να τους στηρίξετε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.